Ω Θεία παρεμβολή, Θεηγόρη Πατέρες, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Αδερφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει και απονέμει τιμήν εις εκείνους οι οποίοι εστερέωσαν αυτά τα οποία εμείς απολαμβάνουμε σήμερα. Το έτος 321 μετά Χριστό ενεφανίστη στην Εκκλησία αστέρι εσβησμένων. Και αυτό το αστέρι εκλειδώνησε την Εκκλησία. Επροξένησε τρικυμίαν φοβεράν έσπηρεν ζυζάνια τα οποία εισήλθον εις την καρδία του πληρώματος. Αυτό το νεοφανές αστέρι έλεγε ότι ο Χριστός είναι χτίσμα και όχι Θεός αληθινός. Η Εκκλησία αναστατώθη διότι είχεν ρητορική δυνότητα. Ομιλούσεν και έπιθε τον κόσμο. Όπως σήμερα, αδερφοί μου, όταν διεξάγονται εκλογές, εκείνος ο οποίος μπορεί και λέγει τα περισσότερα ψέματα, αυτός βγαίνει. Εκείνος ο οποίος σπείρει το θα, εκείνος βγαίνει. Τότε αυτός έσπηρε αυτά τα ψέματα και ο κόσμος ακολούθησε αυτό. Ποιος ήταν? Ο Άριος. 100 χρόνια ολόκληρα συνεκλώνησε την Εκκλησία. Και τότε στην αρχή του κράτους ευρίσκεται ο Άγιος Μεγάλος Βασιλεύς ο Κωνσταντίνος. Ηγάπα την Εκκλησία, εφρόντιζε δια την Εκκλησία, μεριμνούσε δια την Εκκλησία και συνεκάλεσε σύνοδο το 325 μετά Χριστόν εις την Νίκαια της Μικράς Ασίας. Εκεί συνήχθησαν 318 θεοφόροι πατέρες. Θεοφόροι, άνδρες οι οποίοι έφερον μεθ' αυτόν τον Χριστόν ήσαν αυτοί οι οποίοι δια του παραδείγματος των εφώτιζον έδιδαν φως στον κόσμο. Δι' αυτό και η Εκκλησία μας τους ονομάζει
αστέρας οι οποίοι ήσαν πολύ φωτοί. Αυτοί οι 318 θεοφόροι πατέρες είχαν μεταξύ των και εκείνους οι οποίοι υπέστησαν μαρτύρια δια των Χριστών και έφερον τα στίγματα του Κυρίου εις το σώμα των. Εθαυματουργούσαν τότε εκείνοι οι πατέρες της Εκκλησίας και μεταξύ αυτών υπήρξαν θαυματουργοί πατέρες ενείς, μεταξύ των οποίων δηλαδή ο Άγιος Σπυρίδων, επίσκοπος Τριμηθούντος της Κύπρου, ο οποίος ήταν απλούς άνθρωπος, βοσκός, έβοσκε πίμνια, πλην όμως όπου επερπατούσεν έδιδε φως και η Εκκλησία τον κατέστησεν επίσκοπον. Τον ανέβασεν από εκεί που ήταν, στην αφάνεια, τον ανέβασεν εις θρόνων υψηλών και εφώτιζε τους πιστούς οπαδούς του Χριστού. Εις την Σύνοδον προσήχθη ο Άριος για να λογοδοτήσει, πλην όμως εκ των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας όσοι απετόλμων να ομιλήσουν στον διάβολο αυτόν δεν είναι δυνατόν. Να προσέχουμε να μην παίρνουμε συζητήσεις με τους διαόλους και με τους μάγους και με τις μάγισσες. Δεν πρόκειται να νικήσει κανείς τον σατανά, μόνον ο Θεός. Τότε σε εκείνη την ομίγυρη των 318 θεοφόρων πατέρων ήνοιξε το στόμα του ο απλούς Άγιος, ο ταπεινός Άγιος, ο θεοφόρος Άγιος, αυτός ο οποίος είχε τον Θεό μαζί του. Και τι έπραξε? Ευρήκε ένα κεραμίδι το οποίο εκράτησε στο χέρι του. Εισήρθεν ενώπιον των πατέρων και έδειξε το κεραμίδι εκείνο εις τον Άριον και του λέγει τι είναι αυτό, και απήντησεν αυτός κεραμίδι. Πόσα κεραμίδια? Του λέγει ένα. Δεν είναι ένα, του λέει, είναι τρία. Και εκείνη την ώρα ύψωσε τους οφθαλμούς του εις τους ουρανούς, προσευχήθη εις τον Θεό, έσφιξε εκείνο το κεραμίδι και βγήκε από αυτό φλόγα πυρός, έπεσε εις την γη χώμα, νερό, και εις το χέρι του έμεινε το χώμα. Τότε ο Άριος εσφράγισε μίαν και διαπαντός το στόμα του. Δεν εντυνήθη εκείνη τη στιγμή να απαντήσει ουδέν και θριάμβευσε η αυτή η Ιερά Σύνοδος των 318 θεοφόρων πατέρων και αναθεμάτισε τον Άριο και στερέωσε το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού,
τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Τότε εθεμελιώθη το σύμβολο της πίστεώς μας, δια να έβρει με τα ταύτα και άλλους εναντίους, επί του Αγίου Πνεύματος ευρέθησαν πνευματομάχοι. Ο Άριος ήταν Χριστομάχος, οι άλλοι ήσαν πνευματομάχοι. Και η Εκκλησία μας ευρισκόταν πάντοτε εν ετοιμότητη δια να υπερασπίζει την αλήθεια. Αδερφοί μου, ο Κύριος μας είπε ότι όσον κι αν μάχεται η κόλαση εναντίον της Εκκλησίας, δεν πρόκειται να τη σαλεύσει. Μενέ του η θάλασσα, μενέ το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το πλοίο του Χριστού ου καταποντίζεται. Επολέμησαν τότε, μόλις ενεφανίστη η Αγία Πίστης του Κυρίου μας, έπεσαν εναντίον των οπαδών του Χριστού διώκτε φοβεροί, οι οποίοι έχησαν ποταμούς αιμάτων για να εξαλείψουν το όνομα του Χριστού. Ανήλθαν στους ουρανούς γνωστοί μάρτυρες 11 εκατομμύρια, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Μεγαλομάρτης του Χριστού Γεώργιος, του οποίου έχουμε την ευλογία να βρισκόμεθα εις των ιερών του ναών. Μαρτύρια φοβερά εναντίον των πιστών, μαρτύρια φοβερά μέχρι σήμερον εναντίον των οπαδών του Χριστού. Πλην όμως η Εκκλησία μας γνωρίζει και τιμά εκείνους οι οποίοι τιμούν τον Θεόν, και ο Κύριος θαυματουργεί μεταξύ αυτών, διότι γίνονται μεσίτε προς τον Θεόν. Και στεφανώνει με τα πολιτήκια της τους μάρτυρας και οπαδούς του Κυρίου μας, τους ομολογητάς της πίστεως, τους Αγίους της πίστεως. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα δια σου από τον Θεόν, διότι απονέμεις θαύματα. Έτσι λέγει η Εκκλησία μας εις τους Αγίους της. Πλην όμως, αδερφοί μου, αυτοί οι φωστήρες της Εκκλησίας, αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας, αυτοί οι θαυματοφόροι και θαυματουργοί Άγιοι, εξέλιπον και θα εκλείψουν εις το προσεχές μέλλον. Θα ευρίσκουμε μεγαλοπρεπείς ναούς, αλλά η χάρις του Θεού δεν θα είναι μέσα. Θα ερημώσουν οι εκκλησίες, θα μαρτυρήσουν εκείνοι οι οποίοι είναι γνήσιοι οπαδοί του Κυρίου. Θα έρθουν διωγμοί φοβεροί, τους οποίους δεν εγνώρισε ο κόσμος. Και αυτά είναι τα σημεία ακριβώς τα οποία ονομάζονται σημεία των καιρών και το τέλος αυτού του κόσμου. Όσα βλέπουμε με αυτά τα μέσα τα οποία κυκλοφορούν σήμερον και βλέπει ο κόσμος τι γίνεται στον κόσμο, δεν εγένοντο ποτέ
παρόμοια γεγονότα εις το παρελθόν. Ακόμη εχθές εις αυτήν την χώρα που ονομάζεται Αμερική, ολόκληρος πόλης εξαφανίστηκε με ανεμοθύελλαν και έπεσε, χάλαζε και κατέστρεψε τα πάντα. Διότι ενεφανίστησαν στον κόσμο άλλοι αστέρες. Εκείνοι οι αστέρες οι οποίοι είναι του νοητού στερεώματος φωτεινά αστέρια, εκείνα ευρίσκονται στον Θεό και παρακαλούν και προσεύχονται και ποιούν παρακλήσεις με τα δακρύων διημάς τους αμαρτωλούς. Πρεσβεύουν υπερημών ημέραστα και νυχτός. Πλην όμως η ανθρωπότης, ολόκληρος ο κόσμος, απαρνήθηκε τον Θεόν. Έφυγεν από τον Θεόν και ολοταχώς φεύγει μακράν του Θεού και εμφανίζονται αστέρες εσβησμένοι στον κόσμο. Αυτό το έθνος το οποίο ονομάζεται Αμερική κόλαψε και εμφάνισε περιοχή δεινά την οποία ονόμασε Χόλιγουντ. Μέσα σε αυτήν την περιοχή εμφανίζονται αστέρες οι οποίοι δίδουν παράδειγμα καταστροφής στον κόσμο. Διαζύγια, απάτες, ηθικές απάτες, βρωμισμένα και ακάθαρτα λόγια, εικόνες ζωφερές, οι οποίες αναπέμπουν σκότος εις τον κόσμο. Αστέρας λέγει του Χόλιγουν. Αστέρας ο οποίος όμως δεν φωτίζει, σκοτίζει. Από εκείνο το Χόλιγουντ μεταδόθησαν τα ναρκωτικά, μεταδόθησαν τα διαζύγια, μεταδόθησαν οι απάτες των ανδρογίνων, διαδόθησαν η πολυγαμία, διαδόθη η ατιμία, το κακό. Και μεταφερόμεθα από εκεί εις τους πλανητάρχες, οι οποίοι είναι αστέρες τούτου του κόσμου. Αστέρες όμως εσβησμένοι, οι οποίοι αντί να δώσουν φως μεταδίδουν αδικία. Δεν είναι μικρό το θέμα αυτό το οποίο εμφανίστη από τους στρατιώτες αυτού του έθνους, όπου υποβάλλουν εις μαρτύρια στρατιώτες τους οποίους συλλαμβάνουν δια διασκέδαση, παρακαλώ. Μήπως όμως το ίδιο δεν έπραξε αυτή η πρώτη εχθρός της Ελλάδος που ονομάζεται Αγγλία εις την Κύπρον, όταν πολεμούσαν εκείνα τα παιδιά για την ελευθερία των. Τρεις χειρότερα μαρτύρια επίησαν αυτή η Αγγλία στην Κύπρο, τα οποία εάν τα εμφανίσω αυτή τη στιγμή θα συγκλονιστείτε. Και τα υποφέραμε από αυτούς οι οποίοι ονομάζονται φίλοι της Ελλάδος. Η χειρότερη εχθρή της Ελλάδος είναι αυτό το έθνος το οποίο ονομάζεται Αγγλία και Αμερική, και εμείς νομίζουμε ότι είναι φίλοι μας. Αστέρες βρωμεροί και ακάθαρτοι. Και περπατούμε για να έβρουμε άλλους αστέρες. Εμφανίζονται αστέρες του τραγουδιού. Αστέρες λέγει,
Εσύ, του λέγει, είσαι ο Θεός πάνω στην γη. Ποιου είπανε αυτά τα λόγια? Οι ανόητοι εις των ανόητων, εις τον Ρουβάν, αστέρας. Εμφανίζεται και ένα αστέρας του τραγουδιού. Είσαι Θεός πάνω στην γη. Έχει σκοτιστεί τόσο πολύ αυτός ο κόσμος, που αντί να δει το φως, βλέπει το σκότος. Και το είπε ο Κύριος μας, ότι θα έχουν οφθαλμούς και δεν θα βλέπουν, λέγει. Θα έχουν αυτιά να ακούν και δεν θα ακούν, λέγει. Δια να μην επιστρέψουν, λέγει, και να σωθούν. Δεν θέλει ο Θεός να επιστρέψουν, το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να χαθεί κανείς, αλλά εκείνος μετρά το βάθος της ψυχής και την διάθεση του καθενός. Δεν ομιλεί ο Θεός απ' έξω όπως ομιλούμε εμείς. Ομιλεί στο βάθος ο Θεός και διακρίνει του κάθε ενός την διάθεση. Διακρίνει του κάθε ενός το τέλος. Γνωρίζει την τελευταία λέξη που θα πει ο καθής από εμάς προτού βγει η ψυχή μας από το σώμα μας. Εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Είναι ο παντογνώστης Θεός, ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς, λέγει, και τα κρύφια του ανθρώπου. Αστέρες του τραγουδιού, λοιπόν. Αλλά έχουμε και άλλους αστέρες. Για να δούμε. Επλησιάσατε αυτά τα δάπεδα, τα μέρη στα οποία παίζεται εκείνη η μπάλα. Τα έχετε περάσει. Τα είδατε. Εκεί είναι τόσο πολλοί οι αστέρες, ούτως ώστε ποιούν τη αυτά κατορθώματα, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο, ή μη μόνο η καταστροφή και η λαιλασία. Καταστρέφουν, καίουν, πληγώνονται, χύνεται αίμα, διότι εμφανίζεται ο ένας αστέρας πάνω από τον άλλον αστέρα. Και γίνεται αυτό το οποίο ονομάζεται ιστερία της νεότητος. Ιστερία των νεανίδων, ιστερία των νέων. Οι νεάνιδες παθαίνουν ιστερία όταν δουν τους αστέρας που ονομάζονται καλλιτέχνες. Πόση τύφλο συνέχεια ο σημερινός κόσμος, αδερφοί μου, δεν δύναται να τον μετρήσει ο άνθρωπος. Αυτοί θέλουν να γραφούν τα ονόματά των επί της γης. Πλην όμως οι Άγιοι Πατέρες, τους οποίους εορτάζομεν σήμερα, λέγει, εγγράφησαν τα ονόματά των εν της ουρανής. Και είναι αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Για να καταλάβεις όμως αυτήν την λέξη, αδερφέ μου, πρέπει να ανέλθεις, να φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Να ανέβεις στον άλλον κόσμο, να δεις το νοητόν στερέωμα, αυτό το οποίο συλλαμβάνει το μυαλό και δεν βλέπουν τα μάτια. Όταν ανέβεις εκεί, θα έβρεις όλους αυτούς τους Αγίους οι οποίοι εδόξασαν την Εκκλησία να είναι αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Πλην όμως αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, δεν κινδυνεύουν οι όριμοι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν τα νεαρά τέκνα των Ελλήνων, τα οποία παρασύρονται και πίπτουν στην ανομία και την αμαρτία. Μιμούνται αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως αστέρες επί της γης. Μιμούνται αυτούς στο κακόν. Ενεφανίστη από την Αφρική
νέα λέλαπα καταστροφής με τα τύμπανα να τα χτυπούν και με χορούς οι οποίοι να είναι όμοιοι με τα πιθήκους και να φέρουν στα αυτιά τους σκουλαρίκια και στις μύτες. Και αμέσως η νεότης αγκάλιασε αυτήν την καταστροφική λέλαπαν και τα βλέπουν μέσα εις τους οίκους των εκείνοι οι οποίοι ανατρέφουν σήμερα τέκνα εις την γενεάν ταύτην την Μιχαλίδα και Μαρτωλών. Και το αποτέλεσμα μετά από αυτά καυγάδες ατελείωτοι. Και μετά από τους καυγάδες φώνει. Ο Υιός φωνεύει τον Πατέραν και ο Πατέρας φωνεύει τον Υιόν. Αδελφός των αδελφών και φίλος των φίλων και ο γείτονας των γείτονας. Και αν μεταβείτε ο λίγον νοερός, θα ειδείτε ότι η κόλαση άδειασεν. Έμειναν μόνον οι φρουροί που φυλάττουν τα εισόδους. Και βγήκεν ο διάβολος εις τον κόσμο και δαιμόνισε τον κόσμο. Και πληρώθη η Αγία Γραφή, η οποία λέγει «Αφεθήσεται ο διάβολος ελεύθερος», λέγει, «στο συνειάσε των κόσμων ως των σύτων». Θα έρθει στιγμή, λέγει ο Θεός, που θα αφήσω τον διάβολο ελεύθερο και θα κοσκινήσει τον κόσμο ο διάβολος και θα ξεχωρίσουν οι ολίγοι οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Θεό. Αδερφοί μου, στόμεν καλό, στόμεν με τα φόβου. Ας ακολουθήσουμε τους αστέρες του ουρανού και όχι τους αστέρες τους εσβησμένους επάνω στην γη. Ας μιμηθούμε τους αστέρες του ουρανού και όχι αυτούς οι οποίοι περπατούν στον κόσμο τούτον και αντί να φωτίσουν σκοτίζουν τον κόσμο. Να μας αξιώσει ο Παναγαθός Θεός. Όταν εορτάζουμε Αγίους, να γνωρίζουμε ένα μόνο πράγμα, ότι πρέπει να ομοιωθούμε με αυτούς. Οι εορτές των Αγίων όταν γίνονται πάνω στη γη δεν γίνονται με κανέναν άλλον σκοπό, ή μόνο πώς να ομοιωθούμε και εμείς με εκείνους οι οποίοι αγίασαν. Αξίωσε μας Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Αξίωσε μας όταν μας δίδεις τα παραδείγματα των Αγίων Σου, να γίνουμε και εμείς όμοιοι με αυτούς και να ζήσουμε στον κόσμο τούτον φωτίζοντας τον κόσμο. Ή να μας αξιώσεις και της επουρανίου Σου Βασιλείας. Αμήν.